Και πάμε να δούμε όλα τα τελευταία νέα με το θρίλερ με τις διαπραγματεύσεις σήμερα κυρίες και κύριοι και να δούμε θανάσια Αυγερινέ καλό απόγευμα αν θα γίνουν σήμερα οι νέες διαπραγματεύσεις. Η ουκρανική πλευρά λέει πως χρειάζεται ουσιαστική ατζέντα. Ο Πεσκόφ δήλωσε πριν από λίγο ότι εμείς είμαστε εδώ για να γίνουν το βράδυ. Άλλο ένα μαύρο. Καθεάλλου, παρακαλώ, μεσημέρι από το Ροστόφ στην Νότια Ρωσία. Λίνα. Παραμένει η αβεβαιότητα σχετικά με το δεύτερο αυτό γύρο διαπραγματεύσεων. Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι ε, από ρωσική πλευρά συνεχίζει να είναι ο κεντρικό διαπραγματευτή ο Βλαντιμίρ Μεντίνσκι, ο σύμβουλο του Βλαντιμίρ Πούτιν. Ότι η ρωσική αντιπροσωπεία θα είναι από το απόγευμα στην Μπελαβέσκα Επούσα τη Λευκορωσία και θα περιμένει εκεί την ουκρανική αντιπροσωπεία. Ε, όμως ε, φαίνεται πως υπάρχουν και τεχνικά προβλήματα ή τουλάχιστον έτσι λέει, ε, ε, κα, λένε κάποιες πηγές από τη Λευκορωσία και ε, ρωσικές διπλωματικές πηγές υποστηρίζουν ότι δεν είχε επιτευχθεί τηλεφωνική επικοινωνία και συνεννόηση με την Ουκρανική πλευρά ε, λένε δηλαδή ότι δεν απαντούν στα τηλέφωνα οι Ουκρανοί Πάντως το ε, αυτό που διαραίεται ε, από την ουκρανική ε, πλευρά είναι ότι εμεί θα πάμε στο διάλογο ήδη στι τελευταία στιγμέ χωρί τελεσίγραφα. Εσύ μα λε τώρα ότι δεν έχουν καταφέρει να επικοινωνήσουν ε, οι δύο πλευρέ. Ε, είναι φανερό ότι μπορεί να μην έχουν μιλήσει στου Ρώσου. Είναι φανερό ότι έχουν μιλήσει μάλλον η ουκρανική πλευρά έχει μιλήσει σε δυτικού δημοσιογράφου. Υπάρχει και μια δήλωση του Προέδρου τη Ουκρανία, του κ. Ζελένσκη, ε, ότι ε, δεν είναι δυνατόν να γίνει διάλογος, ενώ συνεχίζεται η στρατιωτική επιχείρηση και δεν υπάρχει κατάπαυση του πυρός. Από πλευράς Κρεμλίνου δεν τίθεται πλέον θέμα κατάπαυση του πυρός. Υποστηρίζουν ότι αυτό έγινε μόνο την πρώτη φορά, αλλά δεν αξιοποιήθηκε από την ουκρανική πλευρά. Δεν βλέπω δηλαδή διάθεση να συγγύσουν τα όπλα. Ε, υπάρχει και μια δήλωση σε σχέση με τι διαπραγματεύσει του πρόεδρου τη Λευκορωσία, του Αλεξάνδρου Λουκασέγκο, ο οποίο είχε προειδοποιήσει ότι κάποιοι πολύ ισχυροί ξένοι παράγοντε προσπαθούν να δυσχεράνουν τι συνομιλίε και εν τέλει να τι αποτρέψουν. Δεν διευκρίνησε ποιοι είναι αυτοί οι ισχυροί παράγοντε. Μπορούμε μόνο να υποθέτουμε ότι υπονοεί κάποιου δυτικού παράγοντε. Πάντω, το Μίνσκ ε, λέει ε, ότι εμεί είμαστε έτοιμοι οποιαδήποτε στιγμή ε, να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να κανονιστεί μια τέτοια συνάντηση, Θανάση. Φαίνεται πω εν τέλει ανταλλάσσουν δηλώσει οι δύο πλευρέ, αλλά δεν είναι και τόσο έτοιμες να κάτσουν στο τραπέζι των διαβουλεύσεων και κυρίω να προχωρήσουν σε κάποια συμφωνία. Υπό την έννοια ότι εξ αρχή είχαμε πει ότι εντοπίστηκαν κάποια κοινά σημεία, το ίδιο είπαν και οι δύο πλευρέ, αλλά με βάση τι δηλώσει που ακούσαμε, καταλαβαίνουμε ότι η απόσταση είναι ακόμη τεράστια. Άρα δεν ξέρουμε Η αν θα με... έχουμε σήμερα προτείνουμε... ξανά τι δύο αντιπροσωπίες στο ίδιο τραπέζι αν θα πάει αυτό για, την... no. για το τέλο τη εβδομάδα ή αν το χειρότερο σενάριο είναι αυτό αν ματαιωθεί οριστικά no, ο no... διάλογος. Νομίζω κανείς δεν μπορεί να διακινδυνεύσει τώρα μια πρόβλεψη δεν είναι σίγουρο λοιπόν αν θα γίνουν σήμερα διαβουλεύσεις και πότε και αν θα ξαναγίνουν δυστυχώς συνεχίζει ο διάλογος μόνο μέσω των όπλων και αυτό είναι το τραγικότερο για τον ο Ουκρανικό και το Ρωσικό λαό, γιατί βέβαια σκοτώνονται άνθρωποι και από τη μια και από την άλλη πλευρά. Και άμαχοι και νέα παιδιά που πολεμούν. Και οι παρατηρητές του ΟΑΣΕ αποχωρούν από τη χώρα, Θανάση. Ε, α, α, αποχώρησαν από τον Τονιέτσκ. Είναι ακριβώς η αποστολή που βρισκόταν εκεί και από την Μαριούπολη, από ό,τι καταλαβαίνω. Βρέθηκαν χθε στο Ροστόφο που βρίσκομαι, μια μεγάλη αυτοκινητοπομπή. Σήμερα του υποδέχτηκαν μπροστά στο ξενοδοχείο όπου έχουν καταλύσει με πολύ σφοδρή κριτική από πλευρά τη τοπική κοινή γνώμη. Ότι... Άνθρωποι οι οποίοι λένε ότι ο ΑΣΕ, ότι ο ΑΣΕ ούτε λίγο ούτε πολύ εξαπατούσε, δεν τήρησε την ουδετερότητά του, δεν έκανε ό,τι μπορούσε για να υπάρξει ανακοχή και να μην υπάρξει πόλεμο, αλλά αντιθέτω Κάποια μέλη, κάποια στελέχη τη αποστολή του ΟΑΣΕ, ούτε λίγο πολύ ήταν πράκτορε, έτσι λένε, και συνεργάζονταν με το Ουκρανικό πυροβολικό. Γι' αυτό και του καταγγέλουν ότι όταν αποχωρούσαν από κάποιο σημείο, δεχόντουσαν χτυπήματα οι Ρωσόφωνοι. Μιλούν για σχολεία και άλλε υποδομέ που χτυπήθηκαν όταν αποχωρούσε η αντιπροσωπεία του ΟΑΣΕ. Του είπαν ότι είστε ανεπιθύμητοι εδώ να φύγετε, δεν τιμήσατε τον διπλωματικό σα ρόλο και την ουδετερότητα. Λοιπόν, αν έχεις μια εικόνα τα τώρα... Γράφουν, τα παρό ναι. γράφουν ντροπή στον ΟΑΣΕ, τον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, να θυμίσουμε για αυτούς που τυχόν δεν έχουν υπόψη τους γιατί, για ποιον οργανισμό μιλάμε. Τώρα, αν έχεις μια εικόνα, Θανάση, για το επιχειρησιακό πεδίο, που έχουμε μάχες τις τελευταίες ώρες, ποια είναι τα σημεία αυτά. Ε, φαίνεται πως συνεχίζονταν συμπλοκές και συγκρούσεις Ρωσικών και Ουκρανικών δυνάμεων έξω από την Μαριούπολη. Ε, συνεχίζονται τα χτυπήματα που καταγγέλλονται από τους Ρωσόφουνους του Ουκρανικού πυροβολικού στις περιοχές τους. Μιλούν καθημερινά θύματα, αλλά παρόλα αυτά έχουν προωθήσει τις δυνάμεις τους και λένε ότι τις κρατούν. Κάπου, νομίζω, σε ένα χωριό στην περιοχή του Λουγκάνσκ υπήρξε μία απόπειρα... Α, α, ανακατάληψης από τις ουκρανικές δυνάμεις ενός χωριού. Πάντως όλα δείχνουν ότι η προσοχή τουλάχιστον των Ρωσόφωνων στην περιοχή του Ντονπάς επικεντρώνεται στην κατάληψη, αλλιώς δεν μπορεί να το πούν, βέβαια το λένε οι ίδιοι στις, μεταξύ τους ανακοινώσεις και απελευθέρωση της Μαριούπολης. Αυτή η επιχείρηση α, α, νομίζω αργά ή γρήγορα θα γίνει. Έγινε μεγάλη συζήτηση και εδώ για τους ανθρωπιστικούς διαδρόμους. Αν και πόσο αξιοποιούνται από, τους, από τον άμαχο πληθυσμό, δεν υπάρχει ακόμη σαφή εικόνα. Για τι υπόλοιπε περιοχέ το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνα, ξαναλέω, δεν δίνει πληροφορίε ούτε για την πορεία των επιχειρήσεων ούτε για τα θύματα από ναι. τη μια ή την άλλη πλευρά. Μόνο στο τέλο τη ημέρα κάνει έναν απολογισμό και ανακοινώνει τι ενδεχομένω πέτυχε, ή μόνο ένα ψυχρό κοινικό. Απολογισμό πολέμου, αριθμοί και πόσοι στόχοι ναι. καταστράφηκαν. Και αν δεν κάνω λάθο, ανακοίνωσε το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνα για την κατάληψη τη Χερσόνα από τι πρωινέ ώρε ήδη σήμερα. Θανάστα να σε ευχαριστήσω πολύ.